Καλημέρα και πάλι. Έχω δίπλα μου τον κύριο Γιάννη Στογιαννίδη, τον τρίτο μέντορα της τρίμερης δράσης Heritage. Ο κύριος Στογιαννίδης είναι ιστορικός ερευνητής και βρίσκεται δίπλα μας για να μας εξηγήσει γιατί είναι μέντορα σε αυτή την τρίμερη δράση και τι αναμένει, τι περιμένει από αυτή τη συνάντηση νέων ανθρώπων που μας έφτιαχαν εδώ με σκοπό την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς. Κύριε Στογιαννίδη, λόγω σας. Καλημέρα, ονομάζομαι Γιάννης Στογιαννίδης, είμαι ιστορικός ερευνητής. Έχω εργαστεί για το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Έχω ουσιαστικά κάνει την έρευνα για την υλοποίηση του μουσείου. Το Inheritage είναι μια διοργάνωση η οποία λαμβάνει χώρα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και στο Μουσείο Ελαιουργίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Πειραιώς στη Μυτιλίνη. Είναι λοιπόν μια δράση σε τρία μουσεία. Έχει προσκαλέσει και συναντιούνται εδώ σήμερα και αυτό το τρίμερο άνθρωποι από διαφορετικά επαγγελματικά και επιστημονικά περιβάλλοντα με κύριο στόχο την παραγωγή νέων ιδεών οι οποίες θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και κυρίως θα τους βοηθήσουν και τους ίδιους. Πρώτον, να ανακαλύψουν τη χαρά και τα ιδιαίτερα στοιχεία της συνεργασίας, της επιστημονικής συνεργασίας, αλλά κυρίως να παράξουν νέες ιδέες στον χώρο του πολιτισμού. Κύριε Στογιαννίδη, αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί γίνεται εδώ, δηλαδή η επιλογή του χώρου, ενός πολύ ιστορικού χώρου, της νεότερης ιστορίας της χώρας μας, για ποιο λόγο έγινε αυτή η επιλογή? Η επιλογή καταρχάς του συγκεκριμένου χώρου έχει μια ιδιαιτερότητα αρχικά γιατί βρισκόμαστε σε μια χώρα στην οποία κυριαρχεί το αρχαίο παρελθόν και η αρχαία πολιτιστική κληρονομιά με αποτέλεσμα όταν κάποια στιγμή δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθούμε με το νεότερο παρελθόν μας εξορισμού είναι μια εξαίρεση, είναι κάτι καινούριο. Πολύ περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει σε έναν πρώην βιομηχανικό χώρο, σε ένα παλιό εργοστάσιο, το οποίο έχει μετατραπεί, έχει αποκτήσει μουσιακά χαρακτηριστικά. Προφανώς γιατί τα εργοστάσια και η βιομηχανική παραγωγή συνδέονται εξ ορισμού από μόνα τους με την έννοια της ανάπτυξης, της εξέλιξης και της πρόοδου και κυρίως το κυνήγι αυτό που λέμε της καινοτομίας και του καινούριου. Άρα, επομένως, μέσα σε ένα τέτοιο χώρο η έμπνευση και η παραγωγή νέων ιδεών είναι τουλάχιστον πολύ πιο ευνοϊκή. Οι όροι είναι πολύ πιο ευνοϊκοί. Αυτό επίσης που θέλω να προσθέσω ως ερώτηση είναι ο σκοπός του Heritage είναι η ανάδειξη της απόκτησης της μηχανικής κληρονομιάς και κυρίως νέων ιδεών, έχω καταλάβει, στον τομέα αυτό. Κατά πόσο που θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι καινούργιο το οποίο δεν έχει ακόμα προταθεί στον ελληνικό χώρο στον τομέα της βιομηχανικής κληρονομιάς και των μουσιακών. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πόσο υλοποιήσιμες είναι οι ιδέες οι οποίες απευθύνονται σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή οικονομικά τουλάχιστον υστερεί. Ωραία. Ευχαριστώ. Η ερώτηση έχει ενδιαφέρον. Είναι και επίκαιρη προφανώς. Αυτό που καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει σημασία αυτή τη στιγμή στον χώρο του πολιτισμού και των μουσείων να παραχθούν νέες ιδέες. Η κρίση αυτό που ανέδειξε είναι ότι χρειαζόμαστε νέους τρόπους επικοινωνίας και νέους τρόπους χρηματοδότησης αυτών που λέμε των πολιτιστικών δράσεων και αν θέλουμε έναν δημιουργικό τρόπο για να το πετύχουμε αυτό είναι η παραγωγή νέων ιδεών, νέων πολιτικών, νέων τρόπων διαχείρισης των μνημείων και του ίδιου του πολιτισμού. Αυτό που λέγεται γενικά ως εξωστρέφεια στον πολιτισμό παράγεται κυρίως μέσα από τις νέες ιδέες και από τις συνεργασίες. Τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν απάντησα, θέλετε να με ρωτήσετε. Όχι, έχω καλυφθεί και εγώ έχω ακριβώς ίδιους προβληματισμούς. Δηλαδή, κατά πόσο σε μια χώρα η οποία παλεύει για το ΖΙΝ και όχι για το ΕΖΙΝ τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έχει χώρο ο πολιτισμός, οι δράσεις που αφορούν αυτόν και κυρίως καινοτομίες που μπορεί να εφαρμοστούν σε χώρους αυτούς και ειδικά σε μουσιακούς χώρους. Με απασχολεί και εμένα αυτό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν το Heritage τελικά μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει χώρος για τέτοιες ιδέες. Μακάρι. Εγώ έτσι πιστεύω ότι υπάρχει. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη παρέα. Να είστε καλά.